Μία ξεχωριστή, πρωτόγνωρη εμπειρία, όπως άλλωστε την χαρακτήρισαν οι πρωταγωνιστές, ολοκληρώνεται με την παράσταση «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη, απόψε στο προαύλιο χώρο της κεντρικής σκηνής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου της Καλαμάτας. Οργώσαμε όλη τη Μεσσηνία. Και εδώ υπάρχει το εξής. Υπάρχει ο κόσμος της πόλης και υπάρχει μια άλλη Ελλάδα που είναι στα χωριά. Αυτή η Ελλάδα που είναι στα χωριά μας είναι άγνωστη, διότι είμαστε χαμένοι στο διαδίκτυο και στον αστισμό και στην ευκολία της πόλης, αλλά νομίζω ότι όλη αυτή η εμπειρία και όλο αυτό το ταξίδι στην μεσσηνιακή επαρχία, και μιλάμε τώρα για απομακρυσμένα χωριά του Ταϊγέτου, της Πύλου, της Μάνης, της Ανατολικής, της Δυτικής, ήταν ένα πολύτιμο υλικό, το οποίο εμένα βαθιά με συγκίνησε, γιατί υπήρξαν περιπτώσεις που οι άνθρωποι στάθηκαν απέναντι στο θέατρο, που είναι η παρθμόν ένα κοινωνική τέχνη, στάθηκαν με τρόπο που δεν έχουν σταθεί οι καθηγητές πανεπιστημίων. Υπήρξαν βέβαια και περιπτώσεις που στάθηκαν πολύ αδιάφοροι και οι κοινοτάρχες ήταν αδιάφοροι και μας άφησαν στην τύχη μας και δεν ξέραμε τι κάνουμε και πού πάμε. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, η σούμα, η τελική. Η βιωματική αυτή προσέγγιση, αλλά κυρίαρχα η σύνδεση με τον πολιτισμό της περιφέρειας, ήταν σημεία στα οποία στάθηκαν ιδιαίτερα συγκινημένοι μάλιστα οι ηθοποιοί της παράστασης, Φίλιππος Σοφιανός και Πέρης Μιχαηλίδης. Για μένα προσωπικά είναι μια μεγάλη εμπειρία όλο αυτό. Είναι μια εμπειρία που δεν την έχω ζήσει ούτε με το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος, ούτε με το Εθνικό Θέατρο που πηγαίναμε σε μεγάλες πόλεις, φεστιβάλ κτλ. Εδώ πέρα έχουμε ένα θέατρο που πηγαίνει πραγματικά από χωριό σε χωριό και αγκαλιάζει ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δει ποτέ θέατρο. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Και νομίζω ότι το ΔΥΠΕΘΕ από εδώ και μετά θα πρέπει να βάλει μέσα στους στόχους του αυτή την παρακαταθήκη που ανοίξαμε εμείς. Αυτό, νομίζω ότι το θέατρο αυτό έχει ανάγκη. Ένα θέατρο με αυτή την ιστορική αξία που έχει και αυτό το παρελθόν πρέπει πραγματικά να έρθει ξανά σε επαφή με όλο αυτόν τον κόσμο. Καλά και άγια τα φεστιβάλ, αλλά εδώ πραγματικά το θέατρο πρέπει να συντελεστεί και να έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Θέλω επίσης να επισημάνω και κάτι άλλο. Μας ακολουθούσε πάντοτε η φοβερή έτσι προκατάληψη ότι είστε δύο ηθοποιοί. Τι θέατρο εσείς θα κάνετε? Και εδώ θα πρέπει να δοθεί μια απάντηση. Ότι το θέατρο δεν συντελείται μόνο από 15-20 ηθοποιούς οι οποίοι έχουν ένα αεραστεχνικό επίπεδο και παρουσιάζονται στη σκηνή, αλλά από επαγγελματίες ηθοποιούς. Το έχω επαναλάβει, το επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά. Η Καλαμάτα έχει ανάγκη από έναν αμυγός θίασο επαγγελματιών ηθοποιών.